Σε αυτό το επεισόδιο θα παλέψουμε καρχαρίες. Τόσους καρχαρίες. Σε αυτό το επεισόδιο θα τα καλύψουμε τα social media. Τι, δεν καταλάβατε? Όχι. Σε αυτό το επεισόδιο θα τα καλύψουμε το βυθό στους Μαλδίβες. Πόσο απλό είναι να το καταλάβετε? Σε αυτό το επεισόδιο δοκιμάζουμε πίτσα. Πίτσα της Μαλδίβες. Ο βυθός λέει το Μαλδίβων. Είναι από τους πιο ωραίους βυθούς στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε να βρούμε, λέει, δελφίνια σε ένα 2 ώρο sunset tour, dolphin tour, sunset, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Γιατί θα γίνουμε πρωταγωνιστές σε μία από τις μεγαλύτερες χολιγουδιανές σειρές στις Μαλδίβες. Σε ένα διαφημιστικό του ξενοδοχείου θα πάρουμε μέρος. Αυτό. Θα κάνω την κουκλίτσα και θα κάνει τον κουκλίτσο. Εγώ γιατί κάθομαι κάτω? Έλα πάνω. Σε αυτό το επεισόδιο θα δείξουμε απλά να αξίζει να έρθει στις Μαλδίβες. Τελικά το μεγάλο ερώτημα, αξίζει? Τι λες? Ας πούμε ο καθένας τη γνώμη. Ποιος ξεκινάει πρώτος? Εσύ. Ladies first. Λοιπόν, το θέμα με τις Μαλδίβες είναι το εξής. Είναι ένας αρκετά ακριβός προορισμός. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα στο αν αξίζει ή όχι. Αν είναι δηλαδή value for money. Σαν γιατί... έρθει στις Μαλδίβες, η τσέπη σου πρέπει να είναι γεμάτη. Η αλήθεια είναι ότι συνδυάζει κάτι πολύ μοναδικό. Με ποια έννοια? Συνδυάζει τα κρυστάλλινα νερά με τις τρομερές παραλίες και resort που προσφέρουν υπηρεσίες πενταστέρων. Τα καλύτερα στον κόσμο είναι στις Μαλδίβες. Και ουσιαστικά αυτό πληρώνεις. Γιατί, ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Τα περισσότερα προϊόντα φαγητά εδώ πέρα στις Μαλδίβες είναι εισαγόμενα. Γιατί οι Μαλδίβες είναι το μικρότερο ασιατικό κράτος και είναι στο διόλτη μάνα κάτι νησίδες, κάτι ατόλες που έχουν χτιστεί πάνω τα resort. Γεια σας, κόσμε. Γεια σας. Οπότε Hello. Ουσιαστικά φρέσκο πράγμα εδώ πέρα που είναι ντόπιο-ντόπιο είναι ο τόνος, κυρίως και η καρύδα. Έλα εδώ, χάσω στη ζούγκλα, τρώγε καρύδες, ψάρευε τόνους και μια χαρά ζωάρα θα περάσεις. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος εισαγωγής πραγμάτων. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με το ότι είναι αρκετά δημοφιλής μέρος και δεν είναι τυχαίο, γιατί όντως είναι πολύ ωραία, όλο αυτό το κάνει ακριβό. Να δώσω δύο παραδείγματα. Η καρύδα στο ξενοδοχείο κάνει 10 δολάρια. Η καρύδα. Μία πίτσα 6 κομμάτια, λεπτή, απλή, πιο απλή, πεθαίνει στην προκατεψυγμένη, 22 δολάρια. Οπότε ναι, είναι ακριβά. Αν χαλαρώσαμε super duper εδώ, ναι. Γιατί ακριβώς είναι αυτό. Έχω την παραλιάρα μου, έχω την τέλεια υπηρεσία, το customer service είναι απίστευτο, τουλάχιστον εδώ που μένουμε. Και όλα αυτά, φίλοι μου, κοστίζουν, ειδικά όταν είναι να πας σε μία τόλη μέσα στον Ειρηνικό, σε ένα τουριστικό μέρος. Αν θα ξαναρχόμουν, ναι. Ωραία. Πουλήσω τον νεφρό μου, αλλά θα ξανάρθω. Πούλα το δικό σου νεφρό, απλά μην το πουλήσεις σε ασιατικές χώρες και Λατινική Αμερική, γιατί πιάνει πολύ φθηνά. Τα έχω ψάξει, θα σου πω εγώ. Θα το πουλήσεις Ευρώπη, Αμερική. Πάρουμε χοντρό χρήμα. Πάμε Καραϊβική. Αν και η αλήθεια είναι ότι έλεγα να πάμε στα Μπόρα-Μπόρα να πουλήσω νεφρό. Αλλά anyway. Ωραία, λοιπόν. Αν αξίζει να έρθει στις Μαλδίβες, συγγνώμη μου, εγώ πιστεύω ναι, αξίζει να έρθει στις Μαλδίβες. Αν έχεις χρήμα να διαθέσεις, κάντο. Αν θες να μαζέψεις χρήμα για 3, 4, 5 χρόνια και να το κάνεις, ναι, αξίζει. Προσωπικά είναι η ωραιότερη θάλασσα, τα ωραιότερα νερά που έχω δει ποτέ. Δεν έχω ξαναδεί ωραιότερα νερά. Και στο Μεξικό που είχαμε πάει, η Καραϊβική, δεν έχω ξαναδεί ωραιότερα νερά. Είναι απίστευτα. Λίγο πλησιάζουν προς το Μεξικό, αλλά είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Συν πλας που δεν το ήξερα, έχει τρομερό βυθό. Στην ουσία, τι είναι οι Μαλδίβες? Οι Μαλδίβες είναι η μικρότερη, όπως είπε και η Βασιλική, ασιατική χώρα. Αποτελείται μόνο από ατόλες στον Ινδικό ωκεανό, τίποτα άλλο, that's it. Έχει γύρω στα 1190 νησιά, περίπου 390.000 κάτοικοι σε όλες τις Μαλδίβες, έχουμε σε όλα τα νησιά. Έχουμε και το Wikipedia στην παρέα μας. Εάν θέλεις να το κάνεις budget, ίσως στο Μάλε και όχι στα νησάκια που είναι μόνο resort, το κάθε νησί είναι resort, θα βρεις κάτι πιο οικονομικό. Τα ίδια νερά είναι, δεν αλλάζουν τα νερά και εμάς το Μάλε είναι ακριβώς απέναντί μου. Το ότι είσαι μέσα σε πιο κατοικημένες περιοχές και δεν είσαι μόνο σου proof ατόφιο, ναι. Είναι πανάκριβο, οπότε δεν ξέρω από αυτήν την άποψη. Δεν θεωρώ ότι είναι value for money. Όχι, δεν είναι value for money για μένα. Το να πληρώνεις τόσο ακριβά τις υπηρεσίες, να πληρώνεις μία μπύρα τώρα 20 δολάρια και 18 δολάρια, μία απλή μπύρα. Εντάξει, ξέρω εγώ,
Αν έρθεις όμως, εγώ αυτό που έχω να συμβουλέψω, ποιο είναι, ότι αν υπάρχει τρόπο στο Μάλε να μείνεις για λίγο, μία μέρα. Να πάρεις μαζί τους προμήθειες, το ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Να πάρεις κανένα σνακ, βέβαια, να πάρεις ένα σνακ, μια αναψυκτικό, μια μπύρα, μια κοκακόλα. Σίγουρα εξοπλισμό snorkeling, δηλαδή μια μάσκα βατραχοπέδιλα. Γιατί για να νοικιάσεις 50 δολάρια, νομίζω. 25 δολάρια ημέρα το άτομο για μια μάσκα βατραχοπέδιλα. Είναι λίγο εξωπραγματικό αν το σκεφτείς. Επίσης, αν θες να γλιτώσεις ουσιαστικά λεφτά, ακούγεται περίεργο, και έρθεις σε ένα resort σε μια τόλη, να διαλέξεις all inclusive ή τουλάχιστον full board, γιατί το να πληρώνεις εστιατόριο να μείνεις να φας ξεχωριστά από το πακέτο το all inclusive. Την έβαψες. Ναι, είναι αρκετά μεγαλύτερη τιμή. Δηλαδή, πραγματικά συμφέρει το all inclusive. Είναι και διπλάσια τιμή. Θα στοιχείσουν διακοπές σου διπλάσια τιμή, ακριβώς double. Και επίσης, ένα δεύτερο, αν θες να ρίξεις το budget, απέφυγε τις overwater villas που είναι πανακρίβου και μείνε σε ένα beach bungalow που θα είσαι και πάνω στην παραλία και μια χαρά. Ναι, οκ. Okay. Και έχω και ένα τρίτο. Για πες και το τρίτο. Να τριτώσεις το κακό. Να τριτώσεις το κακό. Αν θες πάλι να γλιτώσεις κάποιο budget. Έλα χωρίς τη γυναίκα σου, έλα μόνο σου. Πληρώνεις για έναν. Διάλεξε ένα resort που μπορείς από το Μάλε, που είναι το κεντρικό αεροδρόμιο, να πας με speedboat και όχι με υδροπλάνο. Πολύ ωραίο το υδροπλάνο, δεν αντιλέγω, αλλά πανακρίβου. Οπότε γλιτώνεις με το speedboat και εκεί κάποια λεφτά στη μεταφορά σου. Φαντάσου ότι το speedboat είναι πήγαινε από το Μάλε, εξαρτάται σίγουρα και την απόσταση, αλλά μία μέση απόσταση μισής ώρας είναι γύρω στα 100-150 δολάρια πήγαινε. Το υδροπλάνο είναι γύρω στα 600-500. Άρα ναι. Είναι 5 φορές πάνω. Okay. Γλιτώνεις 500-400 δολάρια. Δεν είναι λίγα. Αν θες ρε παιδί μου να έρθεις honeymoon τώρα, γιατί περισσότεροι είστε honeymooners, αν και η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, μπορείς να συνδυάσεις μερικές μέρες στις Μαλδίβες. Μην μείνεις ρε παιδί μου 10 μέρες εδώ και σου φύγουν όλα τα λεφτά σου, όλες οι αποταμιεύσεις. Ναι. Πήγαινε μια Σρι Λάνκα που είναι πολύ οικονομική και ωραία. Και έλα εδώ και μείνε 4-5 μέρες. Ο νούμερο ένα προορισμός για τους Έλληνες honeymooners είναι οι Μαλδίβες. Αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ family friendly, είναι πάρα πολλές οικογένειες με τα παιδάκια τους, αξίζει να έρθεις, αν έχεις βέβαια και 15-20 χιλιαρικάκια γιατί είστε 4 άτομα, οκ. Εντάξει, ναι, με τις οικογένειες ανεβαίνει ο τόκος. Αλλά είναι αυτό, δεν χρειάζεται να μείνεις εδώ πέρα πάρα πολλές μέρες, γιατί ουσιαστικά αυτό που έχεις να κάνεις είναι relaxation, θα κάνεις λίγο snorkeling, οκ. Ο βυθός είναι απίστευτος, παιδί, ο βυθός είναι απίστευτος. Καταρχάς, κολυμπάς δίπλα με καρχαρίες. Δεν ξέρω τι είδος καρχαρία είναι, δεν ρώτησα. Αφού είσαι ζωντανός, δεν τρώει ανθρώπους. Θα πετούσα εσένα μπροστά, σου το είπα. Εσύ έχεις πιο πολύ λίπος. Θα του έκανα νόημα. Γελάει ο κόσμος όλος που τρώμε σαν βόδια όλη μέρα και το βράδυ. Λοιπόν, αυτό ένα είναι το πρόβλημα σνακ του να είχαμε. Του all inclusive είναι βέβαια αυτό ότι τρως όλη μέρα. Αλλά δεν βαριέσαι, καλύτερα να τρώω όλη μέρα παρά να μην μπορώ να χορτάσω. Διακοπές είναι, βρε παιδάκι μου. Επίσης υπήρχαν άτομα τα οποία μας είπαν, εντάξει ρε παιδιά, εγώ πήγα 7-8 μέρες και βαρέθηκα. Εγώ δεν θα βαριόμουν. Εξαρτάται τι έχεις ανάγκη. Αν έχεις ανάγκη ναι, από ξεκούραση και μπορείς να χαλαρώσεις, θες να κάνεις τα μπάνια σου, τα snorkeling με τη δίαιτα σου, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Να χαλαρώσεις, ρε παιδί μου, να μπεις σε mood relaxation. Σε κάποια resort έχει entertainment, δηλαδή εμείς πέτυχαμε ένα βράδυ live band που ήταν απίστευτο. Τρομερή. Αξίζει να έρθεις στις Μαλδίβες, λίγο προσοχή σε κάποια πραγματάκια, το πώς θα το οργανώσεις. Οπότε πού θα μείνεις. Οπότε θα κοπεί το budget και θα μπορείς και εσύ να είσαι πιο άνετος και να το απολαύσεις καλύτερα, αν δεν σου περισσεύουν βεβαίως λεφτά. Που αν σου περισσεύουν λεφτά και έχεις, εννοείται, κάν τα όλα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι ένα budget 5.000 είναι μεγάλο, οκ, μπορείς κάπως να το μειώσεις, σίγουρα. Αν νομίζεις ότι είναι εξωπραγματικό, όχι, εντάξει, μην έρθεις. Έχει και άλλα μέρη στον κόσμο να πας με πολύ ωραίες παραλίες, ωραίες θάλασσες. Τα 5.000 για σένα δεν είναι τίποτα, έλα φίλε μου. Γνώρισε μας, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου, πες μου ότι δεν τα χρειάζεσαι και θα τα πάρω εγώ, θα δράξω την ευκαιρία και θα ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τις Μαλδίβες. Εμείς και οι πατούσες μας. Εμείς και οι πατούσες μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ο βυθός, λέει, των Μαλδίβων είναι από τους πιο ωραίους βυθούς στον κόσμο. Let's see, bitches. Α, καίγονται τα πόδια μου. Θα άρεσε να το δείξουμε.
Και άμα δω καργάρι, δεν θέλω πάλι καργάρι. Ρε, έχεις τον Γκουστό δίπλα σου. Πες ότι είμαι φίλη του Ζακ. Δεν πείθεις. Το κακοποίηση το λεμόνι, βέβαια, σου να σου πω. Το κακοποιημένο λεμόνι. Πες μας, πώς είναι η ζωή στις Μαλδίβες. Αντέχετε το μεροκάματο. Δύσκολοι εργοδότες. Θα δοκοπούν τα λεμόνια, πορτοκάλια. Αποφάσισε να κόψει ένα κιλό φρούτα, τα οποία όπου τα έφερε από την Κρήτη, από τη μανούλα μου που μου έστειλε τα λεμόνια. Και αυτό γιατί? Για να βγάλει μια φωτογραφία στο Instagram. Ένα κιλό λεμόνια, μια φωτογραφία στο Instagram. Τι κάνουμε για το Instagram? Και μετά σου λέει, είναι εύκολο. Αλλά για να πετύχει το σωστό αποτέλεσμα, να κάνει την ωραία αισθητική, να έχει αυτό το wonderlist, το έτσι που θες, το αλλιώς το γιουβέτσι, κάνω αυτή σήμερα. Σ' αυτής λοιπόν στις Μαλδίβες. Έλα και λιώσε σε ένα σπα. Εντάξει, θα ξεχαραδιαστείς ηλατρός, αλλά θα λιώσεις. Ναι φίλε, αξίζει, πλάτη μου δεν την νιώθω. Νιώθω ότι πετάω. Αντωνέτα. Τι κοιτάς? Α? Τι κοιτάς? Την πίτσα. Τι ωραία πίτσα. Τα γκουμενάκια κοιτάς ρε. Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα. Θα σου φάω την πίτσα, δώσε μου την πίτσα. Δώσε μου την πίτσα. Τελείωσε το γύρισμα. Ναι, εδώ με το φίλο μου από τις Μαλδίβες, τον φωτογράφο. Ήταν λίγο αυστηρούλης, αλλά εντάξει, έχουμε περάσει και χειρότερα. Μόλις τελειώσαμε τα γυρίσματα. Της χολιγουντιανής μεγάλης παραγωγής. Είπαν ότι θα βγει μέσα στο 2019, να θα βγει σε όλες τις οθόνες. Ναι. Ζήτησα πολλά λεφτά. Ελπίζω να τα βρούμε. Λέω από πού πληρώνομαι. Με κοιτάζει. What? Sorry. Ένα βίντεο για το ξενοδοχείο. Ένα αυτό το ξενοδοχείο έψαχνε δύο μοντέλα. Strike a pose. Και βρήκανε εμάς. Οι ομορφότεροι λέει στο ξενοδοχείο κέρδισαν. Εντάξει, τι να πω, εγώ φταίω τώρα.